Γιακάλη, τι γίνεται, να μας πει ο κύριος Γιακάλης που διδάσκει ζεμπέκικο και όχι εδώ. Πού? Εκτός συνόρων. Εξωτερικό. Α, εξωτερικό. Ελάτε, κύριε Σοκάλη, να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χρήστος Γιακάλης. Μας ακούσει ο κύριος Γιακάλης. Έχει. Να πούμε ότι γεννήθηκε κιόλας από επαγγελματίες, λέει χορευτές. Μεγάλο χορευτικό παρελθόν. Μας ακούτε? Λοιπόν, ένα λεπτό. Ωραία. Ακούγόμαστε τώρα. Τώρα ακουγόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Πού σας βρίσκουμε, σε ποιο σημείο του ορίζοντα είστε σε αυτόν. Λοιπόν, τώρα βρίσκομαι πίσω στη βάση μου στην Κύπρο, Λευκοσία. Ναι. Και ετοιμάζομαι για το επόμενο ταξίδι που θα είναι την Παρασκευή. Αναχωρώ για τη Σουηδία, για τον Γκέτεμπορκ. Πάρα πολύ ωραία. Λέρν Ζεμπέκικο. Αυτός είναι ο τίτλος του προγράμματος. Λέρν Ζεμπέκικο. Λοιπόν, είναι και το Ζεμπέκικο. Το Λέρν Ζεμπέκικο είναι η βάση, είναι ο χορός ο οποίος υπεραγαπώ. Ο χορός ο οποίος απολαμβάνω να εκφράζουμε και να χορεύω. Να διδάσκω και να προσπαθώ να κάνω κόσμο να το αγαπήσει, να το νιώσει και να εκφραστεί μέσω του Ζεμπέκικου. Μαζί με τους ισπανικούς χορούς, που έχετε. Και... Μαζί με τους ισπανικούς, λέω, χορούς, βλέπω που έχετε πτυχίο διδασκαλίας. Έχω ασχοληθεί με όλα τα είδη χορού, και με Λάτιν και με ισπανικούς χορούς, αλλά τα τελευταία χρόνια και με κυπριακούς παραδοσιακούς. Αλλά οι ελληνικοί χοροί, ρεμπέτικοι χοροί, χασάπικα, ζεμπέκια, χασαποζεμπέκικα. Ο Ζορπάς είναι αυτοί οι χοροί οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ταξιδεύω και μεταφέρω τις γνώσεις μου στους Κύπριους του εξωτερικού απόδημου, στους Έλληνες και σε όλους τους φιλέλληνες που θέλουν να μάθουν και να γνωρίσουν τους χορούς μας. Τι είναι το ζεμπέκικο, κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτός ο χορός? Λοιπόν, το ζεμπέκικο είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χορός, είναι ένας εσωστρεφής χορός. Μοναχικός χορός που εκφράζει βιώματα, βιώματα του καθενού, εκφράζει πόνο και εμείς είμαστε εδώ για να διδάξουμε το ρυθμό πρώτα στο ζεμπέκικο, γιατί έχει ένα υπέροχο ρυθμό το ζεμπέκικο, δύσκολο, αλλά ο χορευτής πρέπει να μπορεί να το μάθει, να μπορεί να το νιώσει το ρυθμό και μετά ορισμένα βασικά βήματα και τεχνικά χορευτικές κινήσεις για να μπορεί μετά να εκφραστεί όπως ο ίδιος θέλει. Είναι ένας χορός που πιστεύετε ότι τον έχουν στην ιδιοσυγκρασία τους οι Έλληνες, γιατί όπως είπατε είναι ένας χορός που εκφράζει το συναίσθημα του χορευτή με όλες τις κινήσεις βεβαίως, διατηρώντας πάντα το ρυθμό, εκφράζει όμως τον πόνο και τον ντέρτι του Έλληνα. Είναι αυτός ο χορός? Λοιπόν, είναι όντως, αν ακούσουμε και τα λόγια σε όλα τα ζεμπέκικα, τα πλήστα είναι... Την αγαπάω, δεν με αγαπάει, έμεινα μόνος μου, δεν έχω δουλειά. Δηλαδή εκφράζουν καθημερινές καταστάσεις με πόνο, όπου ναι μεν είναι ο Έλληνας, αλλά και όχι μόνο ο Έλληνας, και κάθε άνθρωπος σε όλο τον πλανήτη περνά τέτοιες καταστάσεις σε κάποια φάση στη ζωή του. Απλώς εμείς βρήκαμε τον τρόπο οι Έλληνες μέσω της μουσικής και του χορού να εκφραζόμαστε, να εκφράζουμε τον ταλκά μας. Σε ποια χώρα από αυτές που έχετε πάει να διδάξετε, κύριε Γιακάλη, είχε μεγαλύτερη έτσι ανταπόκριση, ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ενδιαφέρθηκε να έρθει να μάθει? Στα Βαλκάνια, δηλαδή ήμουν την περασμένη εβδομάδα, ήμουν Ρουμανία, του Βουκουρέστη, μετά Σόφια ήμουνα στη Βουλγαρία και την προηγούμενη εβδομάδα Σμύρνη στην Τουρκία, όπου εκεί ο κόσμος έχει αγκαλιάσει και σε όλες αυτές τις χώρες, είναι πολύ κοντά στη δική μας κουλτούρα, αγαπούν τη μουσική μας, αγαπούν την Ελλάδα, αλλά έρχονται διακοπές στην Ελλάδα και όλα αυτά θέλουν να αρέσει, τους αρέσει η μουσική και θέλουν να μάθουν και να χορεύουν και να εκφράζονται μέσα από τη μουσική και τους χορούς μας. Έχετε εκπαιδεύσει και το Εθνικό Μπαλέτο της Ρωσίας, διαβάζω. Αυτό ήταν, ναι, πριν 2 χρόνια ήταν μια συνεργασία η οποία με τιμά ιδιαίτερα. Με είχε καλέσει τα μπαλέτα της Ρωσίας. Ναι, είχαν κάνει μια μεγάλη παραγωγή, το οποία ήταν από χορούς από όλες τις χώρες και είχα φέρει χορογράφους από διάφορες χώρες, από Ισπανία, από Κούβα, από Ιρλανδία, από Κίνα και με καλέσαν εμένα για να τους κάνω μια χορογραφία σε ένα κομμάτι το οποίο ήταν ζεμπέκικο στην όλη τους παραγωγή. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, πραγματικά εμπειρία, γιατί είχα να κάνω με... Σας βλέπουμε εδώ με φιγούρες που έχουμε από το βίντεο το οποίο έχουμε βρει. Ένα ερώτημα, είναι αντρικός χώρος ή γυναικείος για να το λήξουμε και αυτό? Λοιπόν, ήταν αντρικός. Πλέον όμως είναι χώρος και για τα δύο φύλλα. Μπράβο. Γιατί και τα δύο φύλλα έχουν πόνο να εκφράσουν, περνούν καταστάσεις, γιατί όχι.
να μην χορέψουν το επεκείμενο. Και κάτι άλλο, πότε θα έρθετε στην Ελλάδα για να σας στείλουμε έναν ηθοποιό που θέλει να μάθει για την δεύτερη φάση? Δεν το είπες αυτό. Λοιπόν, ήμουνα Ελλάδα πριν 2 ή 3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι. Είχα έρθει Αθήνα, έκανα σεμινάρια σε 2 σχολές εκεί και ελπίζω σύντομα με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά να είμαι κοντά σας πάλι. Σας περιμένουμε να κάνουμε καμιά φιγούρα εδώ και τον ηθοποιώ από δίπλα γιατί θέλει να εντυπωσιάσει το κορίτσι του. Δεν το έχει πολύ το έχει το κορίτσι του. Ο Βασίλης από τη Σπίκη την έχει τη Δέσποινα Βανδίνικο Υποφάντη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας καλή, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.